Γεια σας, είμαι ο Μάριος και είμαι πάλι εδώ, μετέψτε πού, στην Pokemon Light Platinum Nuzlocke Challenge, επεισόδιο... λέω επεισόδιο και κοιτάω το ρολόι μου, καλά, επεισόδιο 14. Και στο προηγούμενο επεισόδιο φτάσαμε στην Dark Dusk City, την πόλη αυτή εδώ πέρα, που βρέχει και τα Duskull, τα οποία μοιάζουν με Starly, κόβουνε βόλτες σαν να μην τρέχει τίποτα. Και θα πολεμήσουμε τον Jim, ο οποίος έχει σάγει τα Pokemon, οπότε ελπίζω να τα πάμε πάρα πολύ καλά, δεν θα χρησιμοποιήσουμε... δεν θα χρησιμοποιήσουμε Heracross, θα βάλω και το Sharpedo μέσα. Αλλά πριν να κάνω όλα αυτά, πρέπει να βάλω μια πρόκληση για αυτό το επεισόδιο και για να δούμε ποια θα είναι αυτή η πρόκληση. 8. Τι το 8? Το έχω ξανακάνει το 8. Περιμένετε και θα τα δούμε όλα. Το έχουμε ξανακάνει αυτό. Βασικά είναι ο κανόνας που λέει ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τα Pokémon μου μια κίνηση δύο συνεχόμενες φορές. Και μπορεί να με δυσκολέψει το Gym αρκετά αυτό, αλλά αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι ότι τις περισσότερες προκλήσεις έχουμε κάνει ήδη. Δεν έχουμε κάνει την πρόκληση που λέει ότι χάνω τα λεφτά μου. Αυτή που λέει ότι διαγράφω δύο κινήσεις για πάντα, αυτή θα μου άρεσε να την κάνουμε. Αυτή που λέει δεν χρησιμοποιώ healing items ή βασικά items γενικά. Αυτά βασικά δεν έχω κάνει. Τρεις προκλήσεις δεν έχω κάνει. Θέλω να τις κάνω και αυτές στο μέλλον. Λοιπόν, πριν πάμε εδώ πέρα στο gym, θέλω να κάνω μια κίνηση για την ομάδα μου. Θέλω να πάω και να βάλω το Sharpedo στην ομάδα μου αντί για το Krogunk. Για να είναι κάπως καλύτερο, θα κλείσω το παράθυρο, περιμένετε λίγο. Ναι, οκ, okay, τι έλεγα, Sharpedo, καλώς ήρθες στην ομάδα μου προσωρινά, μόνο για αυτό το επεισόδιο, άντε για το Krogunk, το Maradona, ο οποίος είναι πιστός στρατιώτης, εξακολουθεί να είναι βασικά πιστός στρατιώτης, απλά θα τον αποχωριστούμε για ελάχιστα, μόνο και μόνο για να πάμε λίγο να κάνουμε πράγματα και θάματα με το Sharpedo μας. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό το puzzle, καθόλου. Και τι θα βάλω πρώτο, θα βάλω Cutely. Θα βάλω Cutely, ναι, οκ. Okay. Θα χρησιμεύσει αρκετά ο Zorark, ο Ruamat, σε αυτό το gym, με τις κινήσεις του, με το Feint Attack βασικά πιο πολύ. Ο Accept, το Sharpedo προφανώς με το Crunch του. Τώρα εδώ τι κάνεις, βασικά θα προσπαθήσω να πάω για Sing, να τον κοιμήσω. Ναι, ναι, πέτυχε κάτι, πέτυχε μια status κίνηση. Πολύ ωραία. Και τώρα θα πάμε για το Water Gun και θα σπαμάρουμε λιγάκι, δεν θα ηλίθιος. Σε μεγάλος ηλίθιος. Λοιπόν, θα πάω για Confuse Ray. Βάρατον, τέλεια. Μπέρδεψα τον γι' αυτόν. Και μετά θα ελπίσουμε ότι καλύτερα πράγματα θα έρθουν, όπως να φύγει το lag. Water Gun, τώρα δεν μπορώ να ξαναπάω. Τέλεια, Water Gun στο Duskull. Δεν θυμάμαι αν την προηγούμενη φορά το έκανα κάπως με το με το Confuse. Δηλαδή, τώρα δεν μπορώ να πω για τίποτα. Εντάξει, θα αλλάξω μωρέ σιγά, να το έχω και για τα επόμενα Pokemon προετοιμασμένο. Το Sharpedo μου. Foresight, ok, δεν με επηρεάζει καθόλου. Αλλά τι έλεγα πριν από πολύ λίγο. Ότι... Γαμώτο, τι έλεγα πριν από λίγο. Δεν θυμάμαι αν πάω για την κίνηση, αλλά δεν την πετυχαίνω. Αν μετράει ότι είναι η ίδια κίνηση δύο συνεχόμενες φορές. Δηλαδή δεν ξέρω τι να κάνω σε αυτές τις περιπτώσεις, οπότε θα κάνω ό,τι μου βγει. Λοιπόν, επόμενο... Κόστα η Pokémon εδώ πέρα είναι το Sappet, νομίζω έστειλε. Ruamat, σε εμπιστεύομαι ότι μπορείς να σκοτώσεις αυτό το Sappet, το μικρούλικο που σαν να έχει ένα κέρατο. Παρόλο που είναι φάντασμα στο κεφάλι του, okay, περίεργα πράγματα, αλλά ο Ruamat δεν καταλαβαίνει από περίεργα πράγματα. Ούτε ο Accept, τους οποίους εναλλάσσω, μια και δεν μπορώ να πω για μια κίνηση δύο συνεχόμενες φορές. Accept, απογοητεύεις, γιατί δεν σκοτώνεις τον Dusclops με ένα hit. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να μείνω, να μην αλλάξω, μόνο και μόνο επειδή επειδή έχω το rough skin. Καλά, εντάξει, δεν έχει σημασία τώρα, θα το σκοτώσουμε άλλο ένα crunch. Επειδή ξέρω εγώ θα με βάραγε και θα έτρωγε damage λόγω του rough skin που έχω. Κάπως έτσι το σκέφτηκα, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Έχουμε και ένα μπατονέτα. Το Ruamat, ο Ruamat θα νικήσει την μικρή μπατονέτα και θα είμαστε όλοι χαρούμενοι. Ελπίζω με ένα hit. Μπράβο, Ruamat. Από ό,τι φαίνεται, το Ruamat κάνει πιο πολύ damage από το Sharpedo, το οποίο δεν το περίμενα. Για να δω τα stats τους. Όχι σε ένα Cutely. Εσύ έχεις 100 special attack, πλάκα κάνεις. Αυτό είναι πολύ ψηλό. Εσύ έχεις πολύ πιο χαμηλό special attack. Οκ, okay, μπράβο. Βασικά, έχει από τα αρκετά χαμηλά stats της ομάδας μου ο Sharpedo attack, από attack. Οπότε, εντάξει, δεν το χρησιμοποιήσω. Απλά θα τον βάλω προσωρινά, όπως είπα, οπότε δεν με... Τι έκανα. Δεν με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Άλλος ένας trainer. Για να δούμε. Cutely, τι μπορείς να κάνεις. Μπορείς να πας για Water Gun πάλι. Nightshade. Οκ, okay, τώρα κάνω τον Confuse. Κάνω με αυτή τη χάρη.
πέρδεψε το φάντασμα. Κάνε το να νομίζω ότι είμαστε και εμείς φαντάσματα εδώ και απλά δεν μπορούμε να βαρέσουμε ένα στον άλλο. Κέρες, οκ. Okay. Ναι, εγώ θα φύγω από τη μάχη, φίλε μου. Οπότε ευχαριστώ που με έκανες τη ζωή λιγάκι πιο εύκολη και πέθανες μόνος σου. Τώρα για το Hunter θα. Δεν έχω και πολλές επιλογές. Λόγω αυτού του κανόνα περιορίζομαι αρκετά. Γιατί ας πούμε, κοιτάξτε τα moveset. Όπα. Δεν ήθελα να πάω στο low breaker. Δεν ήθελα. Θα δείτε τώρα τι εννοώ. Αν και με το low breaker δεν ισχύει αυτό. Μπορώ να πάω για Pursuit και για Peck. Να εναλλάσω αυτά τα δύο. Βέβαια δεν ξέρω ναι, πόσο damage θα κάνουν. Αλλά νομίζω το επόμενο Peck θα σκοτώσει το Hunter. Μια και πήγε και αυτό για Kers. Καταράστηκε τον εαυτό του. Ουσιαστικά τον εαυτό του καταράστηκε. Εγώ, δεν... Εγώ θα σε σκοτώσω και είμαι μια χαρά. Κουμπλέ, εσύ τώρα. Πέθανες ακαριαία. Drift Blim, λοιπόν, νομίζω στο Drift Blim μπορώ να χρησιμοποιήσω το μεγάλο σταρπελέκι. Αυτό που σας έλεγα, κοιτάξτε, έχω μόνο μία κίνηση η οποία μπορεί να βαρέσει τα Ghost Type Pokémon, οπότε δεν είναι εύκολο το όλο θέμα με τις εναλλαγές. Βέβαια, στην προηγουμένη περίπτωση που ο σταρπελέκι σκότωσε το Drift Blim με ένα hit, δεν είχα κανένα θέμα, αλλά γενικά καταλάβατε τι θέλω να πω. Μπανέτ, accept, θέλω να σκοτώσω αυτό το Μπανέτ με ένα hit. Θέλω να αποδείξω ότι καλά έκανα και σε έβαλα προσωρινά, το τονίζω προσωρινά. Αντί του Μαραντόνα στην ομάδα. Μπράβο, μπράβο, accept. Υπέροχα. Μπορώ να κάνω και skip αρκετούς trainers, γιατί δεν μου φαίνεται ότι θα κυλήσουν πολύ γρήγορα αυτές εδώ οι μάχες. Και. Οκ, okay, ναι. Ελπίζω να μην με κάνει teleport πάλι στην αρχή. Δεν θέλω να δυσκολευτώ με αυτό το puzzle. Μου τους πάνε πάρα πολύ, ναι, έχει λίγο πολλά. Αν και το Sableye με εξητάρει λιγάκι σαν αντίπαλος. Αλλά δεν μπορώ να το κάνω speed up. Ο Cutely μαθαίνει το Ice Beam, είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό. Το ήξερα ότι μαθαίνει γρήγορα Ice Beam. Το ήξερα, το θυμόμουν, οπότε δεν έχω άλλη επιλογή από το να βάλω στην ομάδα με αυτή την πολύ πανέμορφη κίνηση. Και πια να διαγράψω όμως. Νομίζω πως θα διαγράψω το Sing, γιατί το Confuse Rate το χρησιμοποιώ τώρα τελευταία, βασικά σε αυτό το part. Και το Sing έχει απλά πολύ χαμηλό accuracy, δηλαδή δεν είναι από τις καλές κινήσεις, τις αξιόπιστες. Καθόλου θα το διαγράψω το Sing. Μπορεί στο προηγούμενο run μου να είχα τον Gengar που είχε χυπνώσει, το οποίο δεν ξέρω πόσο accuracy είχε, νομίζω είχε 70, το είχαν αυξήσει κιόλας λιγάκι. Αλλά τέλος πάντων το Sing αυτό δεν μ' αρέσει. Συνεχίζω. Λοιπόν, αυτός ο Cutely ανέβηκε πάρα πολύ στα μάτια μου μετά από το Ice Beam πραγματικά. Γιατί βγήκα εδώ πέρα, γιατί δεν ήθελα να έρθω εδώ πέρα. Ακίες. Τέλος πάντων, ψυχραιμία Μαρία, ψυχραιμία. Όλα θα καλυτερέψουν μια μέρα. Θα ξυπνήσεις και όλο αυτό το puzzle το ηλίθιο θα ήταν απλά ένα κακόγουστο, πάρα πολύ κακόγουστο όνειρο. Μου τη σπάς λοιπόν, άμα πάω από εδώ τι θα γίνει. Ναι, νιώθω ότι απλά είμαι στο ίδιο μέρος. Αν πάω από κάτω, okay. Και άμα πάω πάλι από κάτω, και άμα πάω από τώρα διαγώνια, και άμα πάω από πάνω τώρα ίσως, και άμα πάω από πάλι διαγώνια, και αν πάω από εδώ. Τι είναι αυτό το puzzle. Λοιπόν, έφτασα που έφτασα εδώ πέρα. Πήγα και χίλαρα λιγάκι. Επιτέλους μπορώ να χιλάρω. Θα το κάνω λίγο speed up. Την προσπάθειά μου να βγω από εδώ μέσα. Παρατάω κάθε αποπειρά μου να το λύσω μόνος με αυτό το σκάτο puzzle. Γιατί έχω κάνει απλά τόσους κύκλους που. Έχω χαλάσει το κεφάλι μου. Θα το ψάξω online. Λοιπόν, okay, εγώ τον βρήκα το δρόμο. Άμα θέλετε να το βρείτε κι εσείς, δεν θα σας τον εξηγήσω τώρα. Απλά πατήστε How to solve Dark Dusk Gym Puzzle και είναι το πρώτο βίντεο το οποίο θα βγει. Αυτό ακολούθησα. Αυτό δείχνει ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για να βγείτε από αυτό το σκατό μέρος εδώ πέρα. Δείτε το τέλος πάντων. Τώρα αυτός ο trainer ήταν λίγο απρόβλεπτος, δεν περίμενα να έρθει και να χρειαστεί να τον πολεμήσω. Περίμενα ότι θα πάω κατευθείαν στο gym, αλλά τι να κάνουμε. Θα τον νικήσουμε. Δεν θα τον κάνω καν speed up. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο και ακόμα και όταν το έκλεισα το speed up on camera έκανα κι άλλο ψάξιμο off camera και δεν μπορούσα να φανταστούμε τίποτα ότι μπορείς απλά όπου έγινες teleport κάθεσαι πάνω σε ένα blog έτσι κι εσύ. Νόμιζα ότι άμα πας σε αυτό το blog θα πήγαινες κλασικά στο ίδιο μέρος έτσι. Αλλά δεν είναι έτσι και το αυτό το blog λειτουργεί σαν διαφορετικό blog που άμα πας ξανά σε αυτό το blog πας σε διαφορετικό, τελείως διαφορετικό μέρος. Οπότε είναι. Πας έτσι σε διαφορετικά μέρη και δεν το ήξερα εγώ αυτό και πήγαινα απλά σε διαφορετικά blog, όχι αυτό που πατούσα ήδη και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην μπορώ ποτέ να βρω το μέρος επειδή απλά ήταν κρυμμένο στα blog τα οποία ήδη πατούσα
Και αυτό είναι η μαλακία την οποία δεν σκέφτηκα. Και αυτός που έφτιαξε το βίντεο μάλλον ήταν. Βασικά είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό που έκανε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, τύπε, που δεν με βλέπεις. Αλλά εγώ σε ευχαριστώ που έφτιαξε το βίντεο για να βγούμε έξω αυτό το διάολο εδώ πέρα. Και νομίζω από εδώ είναι ο Jim. Άμα δεν κάνω λάθος, ναι, είναι ο Jim Leader που έχει Gengar. Θα περάσουμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Είναι εντάξει τα Pokémon για μάχη, φαίνονται έτοιμα. Έσω έτοιμα. Πώς θα ξεκινήσουμε τώρα τη μάχη? Θα ξεκινήσω με κάτι γρήγορο, με κάτι accept φάση, και μετά θα μπει ο Ruamat να καθαρίσει και για τους υπόλοιπους. Για να δούμε εδώ πέρα όμως. Ο Τόμας, ναι, είναι ο Τόμας, τον είχαμε ξαναδεί. Α, ήταν ο τύπος. Α, δεν ήταν καινούριο πρόσωπο ο τύπος με τα Duskull. Ήταν απλά ο Gym Leader ο επόμενος. Ναι, δεν το σκέφτηκα καθόλου αυτό. Anyway, έχει 4 Pokémon. Είχε Duskull στο δρόμο. Δεν νομίζω να έχει Duskull και μαζί του τώρα. Είναι λίγο Gym Leader, θα έχει πιο δυνατά Pokémon. Drifblim. Οκ, μπορεί να το νικήσει αυτό, accept, αλλά πιστεύω ότι προτιμότερο είναι να πάω για αυτό το Pokémon στο lab. Δεν θα τα πάμε καλά, διότι εδώ πέρα δεν μπορώ και να κάνω πολλές κινήσεις και πρέπει να μείνω μέσα. Οπότε απλά θα πω για το Crunch και δεν νομίζω να σκοτώσει με ένα hit αυτό το Drifblim. Είναι αρκετά bulky Pokémon. Απλά θα ελπίσουμε. Οκ, okay, stockpile. Τώρα θα. Δεν μπορώ να πάω και για κάτι άλλο. Απλά θα πω για ένα Focus Energy. Έτσι, γιατί όχι, μπορεί να μου φανεί χρήσιμο. Οκ, okay, εντάξει, δεν κάνει κάτι αυτό το Drifblim. Εγώ το σκοτώνουμε με το δεύτερο μας Crunch. Και το πρώτο Pokémon έβγε χωρίς να χάσουμε ούτε στο ελάχιστο τη ζωή μας. Mismagius, αυτό με τρομάζει και θα πάω στο Ruamat για το Mismagius. Πιστεύω ότι είναι το κατάλληλο Pokémon. Και μοιρίζομαι υψηλό level εδώ πέρα, μοιρίζομαι 37 και πάνω. 37, ναι, το βρήκα, μπράβο. Έχουμε 5 level διαφορά, μας πτωεί αυτό? Όχι, δεν μας πτωεί αυτό. Spite, ok, δεν ήταν πολύ έξυπνη κίνηση αυτή η Mismagius. Έλα, θέλω πιο έξυπνες κινήσεις από το πιο δυνατό Pokémon μάλλον του Gym. Λοιπόν, θα πω για Nightshade. Θα κάνω μια κίνηση που μπορεί να φαίνεται ηλίθεια. Θα πω για Headbutt. Επειδή δεν θέλω το Nightshade να το αφήσει με κόκκινη ζωή. Γιατί μυρίζομαι ότι θα το αφήσει με κόκκινη ζωή. Θέλω να πάω τώρα για Headbutt. Και μετά απλά να πάω για άλλο ένα Faint Attack. Λοιπόν, μπορεί και να μην μπορεί να μου κάνει τίποτα αυτός. Βασικά κάτι θα μπορεί να μου κάνει. Απλά δεν επιλέγει να πάει για την κίνηση αυτή. Magical Leaf. Δεν μου κάνει και πάρα πολύ damage, δεν ήταν και πάρα πολύ έξυπνη κίνησή σου. Mismagius περίμενα κάτι παραπάνω από σένα. Ή βασικά μπορεί απλά κανείς να μην έχει τις κινήσεις για να αντιμετωπίσει Dark Type Pokémon εδώ πέρα. Dusknoir. Τώρα το Dusknoir θα πάω. Κόλλησα. Νομίζω ότι κόλλησε ο Emulator για λίγο. Θα πάω πάλι στον Accept. Και αυτή τη φορά θα ξεκινήσω με Focus Energy γιατί ελπίζω στο Critical Hit. 38. Και αυτό είναι το πιο δυνατό Pokémon σίγουρα. Focus Energy, ok. Τώρα μην πας για καμιά βλακεία, σε παρακαλώ. Shadow Ball, πώς θα κάνει αυτό? Ο Accept δεν έχει και την καλύτερη άμυνα, αλλά μπορεί να πάρει δύο Shadow Ball. Μπράβο, Accept. Και τώρα, άμα πάρεις και Critical Hit Accept, θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενος όμως. Δεν κάνεις πάνω από τη μισή ζωή. Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό. Με προβληματίζει αυτό. Δεν ξέρω αν θέλω να μείνω μέσα, γιατί τόσο λίγο δεν πέθανε να πάρει. Τόσο λίγο ήθελε και τώρα μάλλον θα χυλάρει, οπότε θα εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και θα πω πίσω στο Ruamat που μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση νομίζω κάπως καλύτερα και δεν είναι και Kerst. Ενώ ο φίλος μας ο Dusknoir δεν πηγαίνει για... Το παίρνουμε, μπράβο, δεν πηγαίνει για την κίνηση να χυλάρει όπως περίμενα. Μπράβο, είναι τίμιος, εντάξει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα χυλάρω κι εγώ. 33 level ο Ruamat, εντάξει, μια χαρά. Gengar. Αυτό μπορεί να είναι και πιο ψηλό level. Μπορεί να είναι 40 level. Δεν νομίζω. Είναι παραπάει αυτό. 40 level τώρα. Αλλά. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει αυτό το Pokémon που να με απειλεί. Να πάω στο Gutly για να το τεστάρω. Θα το κάνω και confused. Δεν ξέρω, μυρίζομαι προβλήματα. Μυρίζομαι πολλά προβλήματα από αυτό το Gengar. 40 level. Τι θα κάνω? Λοιπόν, Confuse Ray αρχικά. Nightshade. Αυτή είναι μία από τις λιγότερο επικίνδυνες κινήσεις που θα μπορούσες να πας στο Gutly. Λοιπόν, εμπιστεύομαι τον Gutly ότι μπορεί να πάρει άλλη μια κίνηση, όποια κι αν είναι αυτή. Τον εμπιστεύομαι. Βάρε τον εαυτό σου, Gengar. Θα είναι πάρα πολύ
Ναι, ναι, μπράβο, βάρε τον εαυτό τον Γκέγκαρ. Μπράβο, τέλεια. Ice Beam, κάνε πάρα πολύ damage. Σε παρακαλώ, κάνε στο... Αν έκανε πολύ damage. Να το παλέψω, να το συνεχίσω λιγάκι. Ο Κιούτλι είναι μαχητής. Και θα το παλέψουμε με τον Κιούτλι. Αν ο Γκέγκαρ βαρέσει και τον εαυτό του... Confuse Ray. Δεν μου αρέσει αυτό. Μη βαρέσει τον εαυτό σου, Κιούτλι. Μου φαίνεται ότι θα αλλάξω και Pokémon μετά από αυτό το γύρο. Θα πάω... σε ποιον να πάω? Δεν μπορώ να πάω σε ένα αυτό στους δύο, γιατί είναι πολύ χαμηλά σε υγεία. Θα πάω στο Low Breaker, γιατί είναι και Normal Type Pokémon. Δεν μπορεί να πάρει... δεν μπορεί να πάρει damage από τις Ghost Type κινήσεις, οπότε κάτι καλό θα βγει από αυτό, αρκεί να μην έχει Thunderbolt ή κάτι τέτοιο. Και Night Shade, ναι, δεν μπορεί να τον βαρέσουνε. Οπότε Low Breaker, θα πας τώρα για μία από τις δυνατές σου κινήσεις εδώ πέρα που έχεις πάρα πολλές δυνατές κινήσεις. Δηλαδή θα πας για ένα Pursuit. Λοιπόν, μην πας για Confuse Ray, εντάξει. Μπορεί και να μην μπορείς να με βαρέσεις αλλιώς το Low Breaker, το πιστεύω. Και μάλλον αυτό σημαίνει ότι χρειάζομαι προπόνηση, γιατί παρά είναι μεγάλα αυτά τα level των Gym Leaders. Ναι, δεν μπορεί να με βαρέσει. Μόνο Confuse μπορεί να με κάνει. Το οποίο δεν είναι και... Όχι, δεν ήθελα να πάω για το Peck, εντάξει. Είναι συνεχόμενη κίνηση, αλλά δεν έχει και μεγάλη σημασία. Το Peck και το Pursuit κάνουν πάνω κάτω όλο ίδιο damage. Και είμαι σε πολύ καλή κατάσταση, νομίζω. Όπα. Θυμήθηκα κάτι. Θυμήθηκα ότι αυτά τα σκατοπόκεμον, τα Gengar, έχουν Destiny Bond. Το οποίο μου είχε σκοτώσει ένα Pokémon στην προηγούμενη μου σειρά. Μου είχε σκοτώσει το Tyranitar και πρέπει να προσέχω τώρα. Οπότε, θα πάω για Growl. Εντάξει, δεν πηγαίνει για Destiny Bond ακόμα. Οπότε, λογικά δεν θα το έχει για να μην πηγαίνει. Οπότε θα πάω για το Peck μου. Μπορώ να πω με ασφάλεια για το Peck μου, χωρίς να φοβάμαι τον Destiny Bond του. Ή για το Pursuit, αφού μάλλον δεν έχει Destiny Bond. Και άμα κάνει Snap Out of Confusion, εντάξει, δεν πρόκειται να πεθάνω τώρα, γιατί έχω και Healing Items. Δεν έχω χρησιμοποιήσει κανένα, νομίζω. Οπότε ναι, απλά νικήσαμε τον Gym Leader αυτόν πολύ πιο εύκολα από ό,τι περίμενα. Και δεν συναντήσαμε καμία απειλή. Ανεβήκανε level 1 Pokémon, βασικά ανέβηκε. Okay. Τον νικήσαμε και λογικά θα πάρουμε το Shadow Ball TM. Υποθέτω και εικάζω. Ναι, είναι το Shadow Ball TM αυτό. Δεν μαθαίνω TM στα Pokémon μου για την ώρα. Δεν ξέρω καν αν μπορεί να το μάθει κάποιο από αυτού. Ενώ να το χρησιμοποιήσει καλά. Όχι, δεν θα το έδινα σε κανέναν έτσι κι αλλιώς. Οπότε, τώρα, τι μας μένει να κάνουμε? Μας μένει να χιλάρουμε, αφού μπορούμε να χιλάρουμε. Και θα τελειώσουμε το part εδώ. Στο επόμενο part θα πάμε στις από κάτω roots, αφού πρώτα κάνω λίγο grinding, γιατί με προβλημάτισε πάρα πολύ αυτός ο gym leader. Είχε πάρα πολύ υψηλά level Pokémon. Και λογικά θα κάνω λίγο grinding. Βασικά, επειδή μπορεί να χρειαστώ αυτή την περιοχή για το grinding και δεν θέλω να έχω την έγνοια του ότι να μην πάω γιατί έχω Pokémon να πιάσω, θα πάω εδώ πέρα και θα πιάσω τώρα το καινούριο Pokémon, όποιο και είναι αυτό. Είναι το Grimer, εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα το Grimer για να το έχω στην ομάδα μου. Μ' αρέσει, θα μου άρεσε να έχω ένα Mac. Γιατί όχι, δεν έχω νομίζω χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές Mac. Είχα στην Pokémon Emerald χρησιμοποιήσει Mac. Όχι, δεν, όχι, κατά λάθος το έκανα, κατά λάθος. Τέλος πάντων, τουλάχιστον τώρα δεν χρειάζεται να ανησυχώ για τίποτα απολύτως για αυτή τη route. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε και μπλοκάρει το δρόμο αυτό στη φάση. Okay, ελπίζω να σας άρεσε, αφήστε ένα like, ένα comment, ένα subscribe. Question of the day, αγαπημένο σας Ghost-type Pokémon ποιο είναι? Αυτό, και αντίο, θα σας δω στο επόμενο επεισόδιο, γεια σας.